Κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει στη συζήτησή μας. Συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο που πήρε σάρκα και οστά, είναι ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και έρχεται να διορθώσει αδυναμίες υφιστάμενης νομοθεσίας στο θέμα της διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών πολυκατοικιών. Είναι μαζί μας στο στούντιο η κυρία Λουίζα Μαλά, υπεύθυνη του τομέα κτηματολογίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, γνώστρια του θέματος, ο κύριος Βασίλης Αρτεμίου, εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου Εταιριών Διαχείρισης τέτοιων κοινόκτητων οικοδομών και ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Υπάρχουν πάμπολα ερωτήματα, είναι τεράστιο το θέμα. Θα δώσω τον λόγο στους καλεσμένους μας να απαντήσουν επί των όσων έχουν λεχθεί, κύριε Μουσκίδη. Πριν να απαντήσω, κύριε Παρούντη, θα ήθελα να κάνω μια σημείωση. Ένα από τα προβλήματα που δεν διορθώνεται με τον παρόν νόμο και ήταν πολύ σημαντικό και στο προηγούμενο, είναι το θέμα της σύστασης της Διαχειριστικής Επιτροπής. Υπάρχουν πολλά κτίρια που οι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Διαχειριστική Επιτροπή, διότι εξυπακούει κάποια ευθύνη και κάποιον κίνδυνο. Τώρα με την νέα νομοθεσία προσθέσαμε προστήματα, προσθέσαμε άλλα πιθανά προβλήματα που θα παρουσιαστούν στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. Και λέω, τι γίνεται αν δεν βρίσκουμε άτομα να μπουν πάνω στη Διαχειριστική Επιτροπή. Μια πολυκατοικία με 10 ιδιοκτήτες δεν θέλει κανένας να μπει στη Διαχειριστική Επιτροπή. Ξέρω ότι η νέα νομοθεσία μπορεί ο Υπουργός ή μάλλον η υπηρεσία να διορίσει η Διαχειριστική Επιτροπή. Αλλά μπορεί να επιβάλλει κάποιον να μπει στη Διαχειριστική Επιτροπή χωρίς να θέλει? Όχι. Αυτή είναι η ερώτηση προς το αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Καλή ερώτηση. Να πω και εισηγήσει. 10 ιδιοκτήτες σου λέει ο κύριε, εγώ δεν θέλω να είμαι στη Διαχειριστική. Ποιο θα συστήσει τη Διαχειριστική? Να κάνω και την εισήγηση μου και τελειώνω και θα ενοχλήσω. Όσοι είναι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι αναγκαστικά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. Όλοι. Όλοι. Να είναι όρος στον νόμο. Ναι, και να υπάρχει μόνο μια executive, μια διαχειριστική επιτροπή εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών, για να μην χρειάζεται να είναι όλοι παρόντες σε κάθε συνάντηση. Αυτό θα εισηγούμε για να αναλαμβάνουν όλοι ευθύνη και μην αφήνουν ένα-δύο ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι λίγο μπούλεις καμιά φορά, είναι αυτοί που επιβάλλονται κιόλας, να είναι μόνοι τους στην Επιτροπή και να κάνουν και τις κακοδιοχειρήσεις. Και αν έχουμε ένα μεγάλο project, κύριε Μουσκίδη, με 100 διαμερίσματα που υπάρχουν ή με 80, θα έχουμε 80 μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής. Δεν θα βρεθούνται εκτός μια φορά τον χρόνο στην Γενική Συνέλευση, κύριε Μαρούτου. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Είναι εδώ που να πάρουμε τη σκητάλη, να πούμε, είναι εδώ που έρχεται η ανάγκη του να υπάρχει διαχειριστική εταιρεία, όπου όταν υπάρχει διαχειριστική εταιρεία, αλλά λαμβάνει όλη αυτή, όπως τη λέω, τη βρωμοδουλειά, γιατί δεν είναι κάτι απλό. Και όταν κάνει μια διαχείριση, πολύ το βλέπουμε κάτι απλό, εισπράττει το κοινόχρηστο, πληρώνοντα έξοδα. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις, πρέπει να έχει νομικές, πρέπει να έχει οικονομικές γνώσεις, πρέπει να παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις. Άρα δεν είναι κάτι εύκολο να κάνουν οι ιδιώτες. Άρα είναι καλό εκεί. Και όπου νιώθουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν, να μπαίνει η διαχειριστική εταιρεία, ούτως ώστε να βγάζει από αυτόν το πρόβλημα τους ιδιοκτήτες. Αν θέλετε λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ναι, να προχωρήσουμε. Ο κύριος Σταύρος από τη Λάρνακα ήγηρε το θέμα ότι, κύριε, εγώ θα δώσω τα 1.000 ευρώ, αλλά θέλω να μου δώσετε απόδειξη. Δεν είναι λογικό αυτό που ζήτησε? Ήταν το θέμα διαφάνειας, κύριε Παγκόσμιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε γίνει πάρα πολλές φορές μάρτυρες περιπτώσεων και δεν αδικό τον κύριο Σταύρο και πάρα πολλούς οι οποίοι. Αναλαμβάνει κάποιος, κάνει διαχείριση, εισπράττει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η διαχείριση ξένου χρήματος έχει ευθύνη και πρέπει οποιοδήποτε αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο να είναι υπόλογος, να δίνει. Και η προηγούμενη νομοθεσία λέγει κάθε 3 μήνες, η καινούργια λέει κάθε 6 μήνες ή 1 χρόνο. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μουσκή ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένος ο χρόνος και μιλάει ακόμα και η καινούργια νομοθεσία για έλεγχο των λογιστικών των βιβλίων από εξωτερικών ελεγχτή που αυτό μας βρίσκει σύμφωνους. Ναι. Μπορεί να μιλάει για κάποια ποσά πέρα, νομίζω 50.000 στο ταμείο. Εκεί πρέπει να υπάρχει έλεγχος και το λέμε και εμείς ότι ως εταιρείες είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Άρα ο κύριος Σταύρος εδώ πολύ εύκολα, αν υπήρχε μια εταιρεία, θα του έκδιδε μια απόδειξη είτε το ότι κατέβαλε τα χρήματα ή ότι. Όπως όχι του περιπτέρου άλλοι, απόδειξη. Όχι του περιπτέρου και εννοείται ότι είναι αυτό που λέμε πολύ ότι διαχειρίζονται χρήματα και δεν μας δίνουν λογαριασμό. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Συγγνώμη, κύριε Αρτεμίου, αυτό πλανάται η αλήθεια.
υπάρχει αυτή η υποψία ότι διαχειρίζονται χρήματα και δεν μας δίνουν λογαριασμό. Εμείς σας το λέμε ότι δεν πλανάτε, είναι γεγονός γιατί το ζούμε πάρα πολλές φορές. Κυρία Μαλάη. Εγώ απλά να σας πω ότι στις υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής με βάση το νομοσχέδιο που υπάρχει σήμερα, συγκεκριμένα λέει να τηρεί σε καλή κατάσταση αρχεία της κοινόκτητης οικοδομής, στα οποία να καταχωρούνται οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, οι οποιασδήποτε τρέχουσες και ιστορικές συμφωνίες που έχει συνάψει, οι οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό της και σε πιστωτικό ίδρυμα, ασφάλειες κλπ. Άρα αυτά είναι μέσα στις υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία οφείλει να τηρεί μητρώων των αποφάσεων της. Αυτό είναι και ελέγχεται για αυτήν την υποχρέωση από την υπηρεσία. Δηλαδή, εάν η Διαχειριστική Επιτροπή δεν τηρεί αυτών των μητρών των αποφάσεων της, τότε οποιοδήποτε ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη Διαχειριστική Επιτροπή στην υπηρεσία. Όσον αφορά τώρα τα μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών, η νομοθεσία λέει ξεκάθαρα ότι είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών η σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής. Άρα σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν στη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής, θα τους επιβάλλεται. Ναι, είναι η αρμόδια υπηρεσία αυτή. Η υποσύσταση υπηρεσία αυτή που θα τότε, σύσταση. Τότε θα επιβάλλει τους ιδιοκτήτες την σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής. Δεν είναι πλέον στη διακριτική τους ευχέρεια θέλω, δεν θέλω. Ναι. Ένα λεπτό, κύριε Μουσκηδη. Η κυρία Φούλα για την υδατοπρομήθεια. Χωρίς αντιπαράθεση. Χωρίς διάθεση αντιπαράθεση, αλλά. Δεν είναι κακή αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Προηγουμένως. Απλώς λέει ότι ξέρεις, μία φορά τον χρόνο θα δίνω κάποιους λογαριασμούς και απλώς έχει υποχρέωση να χειριστεί, ως φυλάει. Όχι, αλλά υπάρχει δεν εκεί το μητρό και οποιοδήποτε μπορεί να το δει. Το μητρό θα έχει μέσα λογαριασμούς τους περσινούς. Πώς με εξυπηρετεί εμένα σήμερα. Στην ουσία, το τι ζητούμε εμείς να φαίνεται είναι αν κάποιος ενδιαφερθεί σήμερα, σε ιδιοκτήτη. Ποιοι χρωστούν. Ποιοι από τους άλλους που κατοικούν στην πολιτεία. Πόσα χρωστούν. Τι έξοδα κάναμε. Γιατί έκαναμε τα έξοδα. Δηλαδή, όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο κάθε ένας που συζητεί να τα βλέπουν. Μα γι' αυτόν τον λόγο δημιουργείται το μητρό. Ένα λεπτό, κύριε Αυτή. Ναι, παρακαλώ. Γι' αυτόν τον λόγο δημιουργείται το μητρό αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής με το πρόνοια όλων αυτών που σας έχω διαβάσει. Μα δεν στην πρόνοια που είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε να το μελετήσει. Μια απόφαση. Οπότε το. Να διαβάσω δηλαδή ότι πήρε ένα απόφαση το Συμβούλιο. Όχι, λέει μέσα και οικονομικές καταστάσεις, λογαριασμούς, τα πάντα όλα. Οι λογαριασμοί είναι μία φορά τον χρόνο. Απλώς είναι υπόχρεο να τα φυλάγουν, αυτό λέει αυτός ο νόμος. Δεν λέει ότι είναι υποχρέωση να δημιουργήσουν οικονομικές καταστάσεις. Κύριε Μουσκηδη, θα τα πείτε αυτά που λέτε, θα τα πείτε και στην Επιτροπή Εσωτερικών και μπορεί να βρείτε ανταπόκριση από τους νομοθέτες. Δεν είναι κακό που εγείρονται. Ενδεχομένως να είναι και ερμηνεία. Ένα λεπτό, κύριε Αρτεμίου. Η κυρία Φούλα ήγηρε το θέμα της υδατοπρομήθειας, μου εξήγησαν η κυρία και οι κύριοι προσκεκλημένοι, ότι κάποιες κοινόκτητες οικοδομές δεν έχουν χωριστό υδρομετρητή για κοινόχρηστη χρήση. Ως εκ τούτου γίνεται ένας υπολογισμός αναλόγως εξωτερικής κατανάλωσης που κάνει το κάθε διαμέρισμα. Ναι. Δεν είναι ορθότερο σε τέτοιες πλέον σύγχρονες κοινόκτητες οικοδομές να υπάρχει και ένας υδρομετρητής για κοινόχρηστη χρήση. Αυτό εναπόκειται σε ποιο, στο Υπουργείο Εσωτερικών εναπόκειται να πάρει νομοθεσία των περιοδών και οικοδομών έτσι ώστε να καταστήσει υποχρεωτικό τον υδρομετρητή για κοινόχρηστη χρήση. Κυρία Μαλάη. Ναι. Είναι. Σημειώνεται. Ναι, ναι. Κύριε Μουσκηδη. Συμφωνούμε απόλυτα. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Ο κύριος Δημήτρης Λαμπριανίδης, αφού από τη στιγμή που έχω και τα ονόματα θα λέω. Για κακοπληρωτές, θα μπορούσε με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής και μια νομική διαδικασία γρήγορη, αυτή δεν την ξέρουμε κύριε Δημήτρη Λαμπριανίδη, να λαμβάνονται τα καθυστερημένα κοινόχρηστα από αποκοπή οποιασδήποτε παροχής από το κράτος προς τον κακοπληρωτή ιδιοκτήτη στην κοινόκτητη οικοδομή. Δηλαδή, αν ετηθεί ένα επίδομα, ο ιδιοκτήτης θα περιμένει να καραδοκεί και πώς μπορεί το κράτος να εισπράξει, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μια πρόνοια παρόμοια, κύριε Μπαρότη, ναι. Στην νέα νομοθεσία λέει ότι έχει δικαίωμα, λέει, η Διαχειριστική Επιτροπή να ζητήσει από τον ένοικο, νομένου ότι ενοικιάζεται το συγκεκριμένο υποστατικό, να πάμε στον ενοικιαστή να ζητήσουμε τα λεφτά. Εγώ θα έλεγα πρέπει να έχει την υποχρέωση ο ενοικιαστής να τα δίνει.
Και, είναι, και, και έχει δικαίωμα η Διαχειριστική Επιτροπή να, του, να του κόψει κάποια από τα δικαιώματα του για να τον αναγκάσει. Αλλά ήταν καλύτερα να του το επιβάλλουμε. Ναι. Γιατί, κύριε, να πληρώνει τον ιδιοκτήτη τη στιγμή που χρωστά μας ο ιδιοκτήτης για μας λεφτά. Σωστό. Αυτό, είναι, αυτό ακούγεται λογικό, κύριε Μουσκή. Η κυρία Χριστάλλα λέει σε αυτόν τον τόπο είναι σαν να μην θέλουμε να λύσουμε τα όποια προβλήματα. Νομοθεσίες υπάρχουν στα πλήστα των θεμάτων. Αυτό που απουσιάζει είναι η εφαρμογή των νομοθεσιών. Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης οξύνει το πρόβλημα. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά γενικότερα. Δυστυχώς, παρόλες τις μεταρρυθμίσεις, οι μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών, δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση με αποτέλεσμα οι επιτίδιοι να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματος. Επίσης, ο περιενοικιοστασίου νόμος είναι καιρός είτε να καταργηθεί είτε να τροποποιηθεί σοβαρά. Κυρία Χριστάλλα, το να καταργηθεί είναι ίσως το καλύτερο. Η κυρία Πίνε. Εντάξει. Η κυρία Πινελόπη. Στις καινούργιες πολυκατοικίες, οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι και οι διαχειριστές, χωρίς να δίδουν καμία εξήγηση ή δικαιολογία για τα κοινόχρηστα που εισπράττουν ή τις επιδιορθώσεις συντηρήσεις στις οποίες προβαίνουν. Είναι νόμιμο αυτό, ισχύει αυτό ή μέχρι να γίνει η παράδοση, η πλήρης παράδοση μιας κοινόχτητης οικοδομής. Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λεμεσό, είμαστε 20 διαμερίσματα. Αμάν, οι 6 δεν πληρώνουν, περίπου το 30%. Μα κύριε Αλέξανδρε, περίπου μας έχουν πει εδώ οι κύριοι που είναι στην αγορά ότι περίπου το 20% δεν πληρώνει. Ένας στους 5 δεν πληρώνει. Πώς θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, ποιος θα μας δώσει τα χρήματα αυτά? Το ΜΕΜΟ και τα δικαστήρια δεν θα μας δώσουν χρήματα. Και έχει δίκιο ο κύριος Αλέξανδρος. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει μετά από την πάροδο πολλών χρόνων. Να μας δώσει ο Δήμος και να τα πάρει ο Δήμος από όσους χρωστούν. Το κράτος να βοηθήσει, κυρία Μαλάη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, σε μια κοινόχτητη οικοδομία αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ιδιοκτησία, ανήκει σε κάποιους ιδιοκτήτες. Η νομοθεσία, οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται. Αν οποιοδήποτε δεν εφαρμόζει και υπάρχει νοοτροπία της μη εφαρμογής των νομοθεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε πάρα πολλές περιπτώσεις και όχι μόνο στις κοινόχτητες οικοδομές. Ήδη, όπως σας έχω πει, υπάρχουν πρόνοιες και δεσμεύσεις των ιδιοκτητών με βάση την νομοθεσία. Η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να εισπράξει από τους ιδιοκτήτες. Αυτό που έχει πει και ο κύριος Μουσκίδης προηγουμένως, ο ένικος με βάση συμφωνίας ενοικίασης μπορεί να πληρώσει το μερίδιο του ιδιοκτήτη και να το αποκόψει από το ενίκιο. Υπάρχει πρόνοια αυτή μέσα στην νομοθεσία. Τώρα, ο κύριος Λαμπριανίδης επανήλθε προηγουμένως, συγγνώμη σας διακόπτω, και λέει από επιστροφή φόρων, ας πούμε. Αλλά προσέξτε ποιος θα καραδοκεί, που δεν είναι και κάτι σύνηθες να επιστραφεί φόρος, να αποκόψει από εκείνον ο οποίος... Υπάρχουν άλλες δυσκολίες που δημιουργούνται περιπλέκοντες καταστάσεις. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι πρέπει να εφαρμόζουν την νομοθεσία, πρέπει να γίνει αποδεκτόν από όλους. Το νέο στεγαστικός τρόπος στην Κύπρο που υπάρχει σήμερα είναι οι πολυκατοικίες ως επί το πλείστο. Όλοι πρέπει να συμμορφωνόμαστε προς το καλό όλων. Λοιπόν. Αυτό είναι το που λέμε, είναι κουλτούρα. Κουλτούρα, ναι, πραγματικά πριν τόσα χρόνια ήταν διαφορετική. Είναι πολύ ωραία η κουλτούρα, αλλά από τη στιγμή που αποδεδειγμένα έχουμε κακοπληρωτές, οι κακοπληρωτές δεν καταλαβαίνουν από κουλτούρα, κύριε Αυτή. Να σας πω για κουλτούρα, κύριε Μπαρούτη. Έβαλαν κάμερες πάνω στα φώτα για μέσα στη γειτονιά μου και επειδή είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, όχι μόνο να παίρνουν τη γραμμή, εν τρία μέτρα πίσω από τη γραμμή, οι οδηγοί, διότι φοβούνται το πρόστιμο. Εν τούν την κουλτούρα που θέλουν οι Κύπροι, δυστυχώς έτσι είναι η πάστα μας, έτσι πρέπει να μας κάνουμε. Άρα θέλουμε πρόστιμα στον νόμο, αν θα γίνει η δουλειά μας. Υπάρχει το διοικητικό πρόστιμο επιβολή από την υπηρεσία, υπάρχουν οι ευχέρεια επιβολής προστήμα από τις ίδιες τις διαχειριστικές επιτροπές, υπάρχει η δικαστικά μέτρα εναντίον, η εγγραφή δικαστικής απόφασης, που το αποτέλεσμα στην εσχάτην των περιπτώσεων θα είναι αναγκαστική πώληση της μονάδας. Δηλαδή, η νομοθεσία αυτά είναι σε βάθος χρόνου, κύριε Αμάρ. Να υπήρχαν άμεσα, δηλαδή,
σεβόμαστε το ότι δεν μπορούμε να αποστερήσουμε το δικαίωμα χρήσης σε κάποιον ιδιοκτήτη. Όμως αυτός ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν πληρώνει, αποστερεί σοβαρά δικαιώματα από τους συνιδιοκτήτες του. Δηλαδή, όταν αυτός που δεν πληρώνει και δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τον ελκυστήρα, και μπαίνει μια μητέρα, να μην πούμε για παράλυτους ή οτιδήποτε, η οποία κρατά την αμαξούν, κρατά τα ψώνια και πρέπει να ανεβαίνει τρεις ορόφους, γιατί δύο από την πολυκατοικία δεν θέλουν να πληρώσουν, ναι, να τους κόψω την παροχή του νερού, να μην μπορούν να έχουν νερό στο σπίτι, να καταλάβουν τη σημασία του ότι. Γιατί, ξαναλέω, είναι θέμα σεβασμού. Εσείς θέλετε πιο σκληρά μέτρα. Θέλουμε πιο άμεσα μέτρα. Και δεν είναι, πιο δηλαδή, άμεσα, αυτό είναι αλήθεια. Με ρωτάει ένας τηλεθεατής, μου λέει, κύριε Παρούντι, εμείς που μηνίσκουμε χαμέ, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Όμως, κύριε Μιχάλη, η καθύψος ανάπτυξη, όπως τη λέμε, είναι αναγκαία, διότι δεν μπορεί να απλώσουμε όλοι κάτω. Δυστυχώς οι πολυκατοικίες είναι πλέον μία λύση στο πρόβλημα της ανάπτυξης και θα πρέπει να συμβιώσουν οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες. Διαβάζω μηνύματα, κύριε Μουσκίδη, για να πάμε να τα σχολιάσουμε στο σύνολο. Η κυρία Μαρία λέει το εξής: πώς μπορούμε να ξέρουμε το σωστό ποσό που πρέπει να πληρώνουμε για κοινόχρηστα? Πώς εξάγεται αυτό το ποσό, κύριε Αρτεμίου? Είναι πολύ απλό. Να μαζεύονται τα κοινόχρηστα για κάθε τέλος του μήνα, να γίνεται ο επιμερισμός με βάση το μερίδιο το οποίο κατέχει κάθε μονάδα. Το άλλο που είναι και πιο απλό, μπορεί να κάνει ένα μηνιαίο budget, το οποίο τα περισσότερα έξοδα πλήν του ηλεκτρισμού είναι σταθερά, τα οποία μπορεί να υπολογίσει και κάνει τον υπολογισμό σου και ξέρει ότι έχουμε 200 ευρώ το μήνα έξοδα ως κτίριο και επιμερίζονται αυτά τα 200 ευρώ ανάλογα με το μερίδιο το οποίο κατέχει ο καθένας. Και η καινούργια νομοθεσία τώρα διορθώνει μια άλλη λαθασμένη τρόπο επιμερισμού, όπου οι καλυμμένες και αγάλυπτες βεράντες με την προηγούμενη νομοθεσία ελαμβάνονταν πλήρως, ενώ τώρα το 40% των καλυμμένων μονάδων λαμβάνεται υπόψη και το 20% των ακάλυπτων. Άρα είναι βάση των εξόδων. Ένα πράγμα όμως πολύ σημαντικό. Κάποιο λέει: έχω διάρρητο αμέρισμα ή κάποιο γνωστό μου και πληρώνει 30 ευρώ. Εγώ γιατί να δίνω 40? Η κάθε κοινόχρηστη οικοδομή είναι ξεχωριστή και έχει κάθε μια τα έξοδα της, τα οποία σωστό. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν μπορεί να είναι γενικά σε όλη την επικράτεια. Τέλος πάντων, ρωτάει αρκετά, δεν θα τα απαντήσουμε όλα, γιατί κάποια, αν δεν συμφωνούν όλοι για κάποιο άτομο να μπει διαχειριστής, τι γίνεται? Υπάρχει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Ναι. Είναι απλό. Τι συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των κοινοχρήστων? Τα είπε ο κύριος Αρτεμίου. Είναι η καθαριότητα, είναι η συντήρηση, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και το ασανσέρ. Γίνεται ένας διαχειριστής για κάθε μπλοκ πολυκατοικίας εφόσον είναι όλα τα διαμερίσματα και άλλος ιδιοκτήτης? Ο κύριος Λάμπρος, με τα παράνομα πάρκιν υποστατικά που κάνουν στις πολυκατοικίες σε κοινόχρηστους χώρους, τι γίνεται? Άλλη ερώτηση, άλλο πρόβλημα αυτό. Το νέο νόμο έχει πρόνοια για αυτά, ναι, ευτυχώς. Ναι, υπάρχει πρόνοια, ναι, θα μας τον πείτε, κυρία Μαλάη. Ναι. Πάρκιν σημειώστε. Λέει, κύριε Παρούντι, μια διαχειριστική θα πρέπει να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, λογιστή κλπ. Εμάς δεν μας παρουσιάζουν ούτε λογαριασμούς ούτε τίποτα. Πληρώσαμε πριν από 2 χρόνια για μόνωση της ταράτσας, επιλογή της Προέδρου, ο τεχνίτης, και σήμερα πάλι έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να ξαναπληρώσουμε? Βλέπετε, δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Η κυρία Μαρία, τι υποχρεώσεις έχει ένα κατάστημα σε πολυκατοικία? Είναι ένα θέμα με τα καταστήματα σε πολυκατοικίες. Γιατί ο ιδιοκτήτης τώρα πληρώνει ηλεκτρισμό που δεν χρησιμοποιεί, αλλά και βλάβες στον ανελκυστήρα που επίσης δεν χρησιμοποιεί? Άλλο ένα θέμα. Επανήλθαν ο κύριος Πανίκος και λέει: δεν μας απάντησαν οι κύριοι. Δεν μπορώ να τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Δεν μας απάντησαν, λέει, ποιος ευθύνεται για τις πισίνες των πολυκατοικιών. Και ο κύριος Παύλος είπε ότι σχετικά με τα 2 μπλοκ σε μια πολυκατοικία, εκ των οποίων στο ένα έχει ανελκυστήρα σε λειτουργία, στο άλλο όχι, χρεώνει και σέρβις, όπως αναφέρεται καθαρά, ο ένας ανελκυστήρας είναι κλειστός. Εδώ όμως αντιμετωπίζεται στο σύνολο η οικοδομή. Εξαρτάται. Πάμε να απαντήσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι αδύνατο να τα διαβάσουμε όλα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Με πληροφορεί η παραγωγή, έχουμε ένα τηλεθεατή που περιμένει στο τηλέφωνο και έρχομαι κοντά σας. Κύριε Παναγιώτη από τη Λεμεσό, καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Είμαι ένας εγκλωβισμένος αγοραστής διαμερίσματος στη Λάρνακα, από την περίφημη Famagusta Estates, η οποία είναι υπό εκκαθάριση. Έχω καταθέσει το αγοραπολιτήριο 28/12 του 7. Μας έχει ειδοποιήσει το χτηματολόγιο Λάρνακας τώρα. Είμαστε στη θέση να βγουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ναι, ότι στο διαμέρισμα μας υπάρχει υποθήκη της περίφημης Πέστροβόλου, το οποίο έχει κατατεθεί 5 Αυγούστου του 2008. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποιος πρέπει να πληρώνει τα κοινόχρηστα? Ναι.
Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη. Δύσκολη άσκηση. Κύριε Μουσκίδη, κυρία Μαλάη, κύριε Αρτεμίου, πάμε σε σχόλια για να κλείσουμε. Έχουν τεθεί διάφορα. Πισίνες. Ναι. Αυτό που είπε ο κύριος Παναγιώτης. Να σας πω για τις δύο, πολύ για τα δύο μπλοκ. Τα δύο μπλοκ. Νομίζω ότι όταν χτίστηκαν τα δύο κτίρια, έγιναν εσωτερικοί κανονισμοί, κάτι που δεν είπαμε προηγουμένως. Μπορεί ένα κτίριο, μια κοινόκτητη οικοδομή, να ορίσει 75% και πάνω των ιδιοκτητών, που θα κάνουν δικούς τους κανονισμούς και να διαφοροποιηθούν σε κάποιους όρους από τους πρότυπους κανονισμούς που υπάρχει μέσα στον νόμο. Εξαρτάται τι προνοούν αυτοί οι κανονισμοί. Εάν και τα δύο κτίρια θεωρούνται μία κοινοκτητική οικοδομή και έχουν έναν κοινό ταμείο, τότε όλα τα έξοδα επιμερίζονται με βάση τα εμβαδά τους. Τόσο απλό. Άρα είτε λειτουργεί το ασθενή στη μία, είτε δεν λειτουργεί, όλοι πρέπει να πληρώνουν για τα έξοδα που υπάρχουν. Αυτή ήταν η απάντηση όσον αφορά τα δύο κτίρια. Υπάρχει ευκαιρία όμως να συμπληρώσω εδώ. Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, κάθε μπλοκ να έχει τα δικά του. Δεν είμαι σίγουρος για το δόντιο, ότι πρέπει το 75% του συνόλου να ψηφίσουν υπέρ. Αν δεν ψηφίσουν οι άλλοι πολιτικοί. Ναι. Υπάρχει ευχέρεια, λέω, από την νομοθεσία. Πρέπει να βρει τα τρία τέταρτα ψήφου. Ο κύριος Κωνσταντίνος, συγγνώμη, έχω ρίξει μια ματιά στα πολλά email και μηνύματα. Θεωρώ ότι θα προσθέσει ο κύριος Κωνσταντίνος σε αυτό που λέει. Πάρτε τους στον χώρο στάθμευσης, λέει, αυτούς που δεν πληρώνουν. Που δικαιούνται στην πολυκατοικία. Βάλτε κωδικό στον αλκυστήρα. Είναι μοχλός πίεσης στους κακοπληρωτές. Είναι καλό αυτό. Ο νόμος λέει, η καινούργια νομοθεσία, ναι, το νομοσχέδιο, ναι, λέει ότι δικαιούται Διαχειριστική Επιτροπή να αφαιρέσει κάποια από τα δικαιώματα των ενίκων που δεν πληρώνουν. Μπορεί δηλαδή. Μπορεί, ναι. Όμως λέει, δεν μπορεί να τους αποστερήσει την πρόσβαση. Και εγώ λέω, σε ένα κτίριο. Πώς θα τους αποστερήσει την πρόσβαση. Το πάρκινγκ όμως μπορεί να τους το αποστερήσει. Το πάρκινγκ όμως, αν αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης πάνω στον τίτλο ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να το αποστερήσει. Το ασανσέρ όμως μπορεί να μπει με κωδικό. Την οποία σήμερα δεν μπορεί να κάνει. Κάτι που ανέφεραν πριν σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό είναι αυτό που είπαμε πριν. Και δεν νοείται να, όπως το έχουμε πει, να διαχειρίζεται ξένα λεφτά και να μην έχει τραπεζικό λογαριασμό. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές διαχειριστές οι οποίοι απλά κρατούν ένα μπλοκ του βιβλιοπωλείου, όπως το είπαμε, και κάπου έχουν τα μετρητά, πληρώνουμε μετρητά χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Το θέμα με το κατάστημα είναι αυτό που είπαμε: καταστήματα ισόγεια διαμερίσματα θεωρούνται μονάδες της κοινόκτητης οικοδομής. Με βάση την νομοθεσία πρέπει να συμμετάσχουν όχι, με βάση τα τετραγωνικά με μέτρα. Με αναλογία. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Εκεί είναι αυτό που έχει πει η προηγούμενη κυρία, ότι μπορεί η Διαχειριστική Επιτροπή να έρθει και να πει ότι λόγω του ότι το κατάστημα δεν χρησιμοποιεί ανελκυστήρες, τους χώρους, ηλεκτρισμό, να πληρώνει μειωμένο ποσό κυροχρήστων. Είμαστε εναντίον του να εξαιρείται οποιοδήποτε. Γιατί αποτελεί μέρος κοινόκτητης οικοδομής. Σχετικά με τις πισίνες, είναι ένα τεράστιο θέμα οι πισίνες. Δυστυχώς, όσο το ψάξαμε εμείς, ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρο αν πρέπει να υπάρχει να πάγω σώση ή όχι. Θεωρείται πρέπει δημόσια κολυμπητική και δεξαμενή όμως, κύριε Αρτέμι. Είναι από τα θέματα τα οποία θέλουμε να δούμε ακριβώς ποιοι έχουν ευθύνη και πού είναι η ευθύνη, γιατί όντως είναι αυξημένος αριθμός των πισίνων στις κοινόκτητες οικοδομές και υπάρχει και η συντήρηση αλλά και η ασφάλεια, η οποία είναι τεράστια σημασία και πρέπει κάποιος να έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια, αν δεν γίνουν σωστά αυτά που πρέπει να γίνουν. Είναι κάτι, ένα τεράστιο θέμα και είναι και ένα μεγάλο κόστος το οποίο καταβάλουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, κυρία Μαλάη, καταληκτικό γρήγορα. Ναι, απλά στην ερώτηση. Έχετε πάρει κάποια μηνύματα, ναι, σήμερα. Για τις παρανομίες, παρατυπίες, όλα αυτά. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει τις διαχειριστικές επιτροπές και τους ιδιοκτήτες για ενδεχόμενες παρατυπίες, παράνομες επεμβάσεις που γίνονται πάνω σε κοινόκτητες οικοδομές και προς τούτο να επιβάλλει και το και πρόστιμο μέχρι, θεωρείται ποινικό αδίκημα, μέχρι 3.000 ευρώ με απόφαση δικαστηρίου. Ναι. Μας στέλνει μήνυμα ένας βετεράνος της πολιτικής, κύριε Μουσκίδη, λέει: είμαι πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της πολυκατοικίας μας. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά και πολλά τα αχ. Συμφωνούμε. Εντάξει, το θέμα είναι που έχει τεθεί και προηγουμένως με την κυρία Κρυστάλλα, η εφαρμογή της νομοθεσίας. Δηλαδή, αυτό με τον κύριο Μουσκίδη στην αρχή, η υφιστάμενη νομοθεσία η οποία υπάρχει δεν είναι κακή νομοθεσία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, σίγουρα χρειάζεται μια μεταρρύθμιση να γίνει πιο σύγχρονη με όλα αυτά. Για παράδειγμα, ένα θέμα που βλέπουμε είναι η τηλεδιάσκεψη ή αυτό με τον κύριο Μουσκίδη πλέον. Η αμεσότητα, δηλαδή εμείς θέλουμε οι λογαριασμοί και όλα να μπορεί οποιοδήποτε να τα βλέπει άμεσα, γιατί η διαφάνεια είναι τεράστιο θέμα. Όμως η εφαρμογή
Καλή και αν περάσει η νομοθεσία τώρα, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας για μας είναι το πιο ουσιαστικό. Αυτό, ναι. Μα αυτό ισχύει σε όλους τους νόμους που κάνουμε σε αυτό το κράτος. Οφείλουμε να σεβόμαστε τις νομοθεσίες. Ναι, κυρία Μαλένα, τους σεβόμαστε, αλλά κυρίως να υπάρχει αρχή που να ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Νόμους έχουμε πολλούς σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς υστερούμε στην εφαρμογή και κυρίως υπάρχει το φαινόμενο η μία υπηρεσία να ρίχνει τις ευθύνες στην άλλη. Δεν αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Κύριε Μουσκίδη, καταληκτικό. Καταληκτικά θα έλεγα ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι βελτίωση σημαντική στο προηγούμενο. Υπάρχουν αρκετές πρόνοιες που είναι σημαντική βελτίωση και ευχαριστούμε και το Υπουργείο και όλους τους άλλους συντελεστές που ενεργήσαν φυσικά για να το έχουμε. Να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα. Υπάρχουν κι άλλος χώρος βελτίωσης. Ελπίζω ότι στη Βουλή θα καταφέρουμε να επιφέρουμε κι άλλες αλλαγές. Θα επανέλθω σε δύο σημεία να δημιουργηθεί δια νόμου το πάγιο ταμείο. Πρέπει να υπάρχει δια νόμου, να μην είναι κατ' επιλογή. Και πρέπει επίσης η διαφάνεια είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Ο κύριος Μάριος, διαβάζω επιλεκτικά δυστυχώς μηνύματα, λέει εμείς στην πολυκατοικία μας κάθε 4 του μήνα βάζουμε στον πίνακα ανακοινώσεων κατάσταση των εισπράξεων και πληρωμών και το υπόλοιπο στην τράπεζα. Αυτά πρέπει να τα προνοεί η νομοθεσία. Διαφάνεια. Mm. Είναι δυστυχώς μικρές κοινωνίες, οι κοινόκτητες, οικοδομές. Είναι από τις επιλογές που απέμειναν η καθύψος ανάπτυξη, ως εκ τούτου θα πρέπει να ζήσουμε με αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρτεμίου, κυρία Μαλάη, κύριε Μουσκίδη. Θα ξαναδούμε αυτό το θέμα όταν προχωρήσει η συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής με την ελπίδα το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Χτηματολογίου να διορθώσει τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Βεβαίως, είμαστε διαθέσιμοι. Γι' αυτό σας φέραμε εδώ, για να ακούσετε. Ναι, σίγουρα ακούσαμε. Αλλά και όσα θα λεχθούν στην συζήτηση στη Βουλή, εννοείται ότι θα το βελτιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αρτεμίου, κύριε Μουσκίδη, κυρία Μαλάη. Πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.